για τους ψιθύρους που κάνουν λόγο για οριστικό λουκέτο στη Σχολή Ψυχολογίας, αλλά και για το τι μέλη γενέστε για τη Σχολή Ψυχολογίας στην πόλη του Δημοτήχου, μίλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης ο Δήμαρχος της περιοχής Ρωμίλος Χατζηγιάνογλου. Με επιχειρήματα την ομόφωνη γνώμη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης για οποιοδήποτε σχολείο πρωταθήνα στεγάσει το τμήμα ψυχολογίας που διεκδικεί το Δημότυχο, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο αλλά και τη συμπαράσταση των βουλευτών να ενισχύσουν αυτό που θα συμφωνηθεί για τη λειτουργία της σχολής. Ο Δήμαρχος του Δημοτήχου αναμένεται να συναντηθεί ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα με τον Υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο στο πλαίσιο εξεύρεσης οριστικής λύσης στο θέμα, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος στη Δέλτα Τηλεόραση. Νομίζω ότι θα τα λύσουμε όλα με την επίσκεψη που θα κάνουμε ο Πρίτανης από τη μεριά του Πανεπιστημίου, εγώ από την πλευρά της Δημαρχίας και οι τρεις τουλάχιστον κυβερνητικοί βουλευτές, ώστε να επισφραγίσουμε αυτό το οποίο εδώ και 6 μήνες περίπου έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Συρίγο. Να κλείσουμε το θέμα της έλευσης ίδρυσης του Τμήματος Ψυχολογίας. Στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας αναμένεται να συμμετέχουν ο Πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, οι βουλευτές του Νομού, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Χρήστος Δερμετζόπουλος και Σταύρος Κελέτσης με τον Δήμαρχο Δημοτήχου Ρωμίλο Χατζηγιάνογλου. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Περιμένω απλώς να επισημοποιήσουμε το ραντεβού και ήταν αυτή τη βδομάδα να γίνει, είναι η αλήθεια. Μάλλον λόγω κάποιων αλλαγών προγράμματος με τις λειτουργίες της Βουλής, μάλλον θα πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Ο Δήμαρχος της πόλης των Κάστρων πάντως δεν παρέλειψε να εκφράσει την αισιοδοξία του για τη Σχολή Ψυχολογίας, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μεγάλη προσπάθεια όλων προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι μας έχουμε κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια για αυτό το τμήμα, μαζί και της λογοθεραπείας βέβαια. Απλώς στοχεύουμε αυτή τη στιγμή στο τμήμα ψυχολογίας, γιατί είναι τουλάχιστον να έρθει το πρώτο τμήμα. Όλοι μας έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου απάντησε και στους ψιθύρους που θέλουν το οριστικό λουκέτο στη Σχολή Νοσηλευτικής, λέγοντας πως το μέλλον της βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση φαίνεται να αδυνατεί να αποφασίσει, είτε η προηγούμενη είτε η σημερινή. Και το Πανεπιστήμιο φαίνεται από τη μια να θέλει να το κρατήσει, από την άλλη να αδυνατεί λόγω ίσως κονδυλίων, λόγω πάντως το ότι τόσα χρόνια δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις μονίμων και προκηρύχθηκαν τώρα, σημαίνει ότι από τη μια θέλουμε να το κρατήσουμε, από την άλλη όμως πρέπει να το κλείσουμε. Ειδικά όμως το νομοσχέδιο που κατέβασε η κυβέρνηση τελευταία μας προβληματίζει πάρα πολύ, διότι πλέον οι εισακτέ είναι σε μικρό αριθμό και για να διατηρηθεί αυτή η σχολή και να μπορεί να λειτουργήσει, σίγουρα θα πρέπει να το θέλει και η κυβέρνηση. Αν λειτουργήσει ή αν δεν λειτουργήσει η νοσηλευτική, είναι θέμα της κυβερνήσεως κατά πόσο θα στηρίξει το Πανεπιστήμιο ή την ίδια τη σχολή. Την ευκαιρία να γίνουν για 6 ημέρες ηχολήπτες, ηθοποιοί και οπερατέροι είχαν μαθητές και μαθήτριες του 4ου Επαγγελματικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους έλαβαν μέρος σε πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Άνασα. Ολοκληρώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη τα γυρίσματα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργίας ντοκιμαντέρ για εφήβους που διοργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Άνασα. Από την πρωτεύουσα του Εύρου στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος μαθητές και μαθήτριες του 4ου Επαγγελματικού Λυκείου. Τα παιδιά έμαθαν πώς να χειρίζονται μια κάμερα, δέχτηκαν οδηγίες σκηνοθεσίας από τους ειδικούς, ενώ κάποια από τα παιδιά είχαν και το ρόλο των ηθοποιών στο ντοκιμαντέρ. Ήταν ένα πρόγραμμα που η διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ το εντόπισε και δήλωσε συμμετοχή κατευθείαν. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, πραγματικά και για μας και για τα παιδιά. Δουλέψανε πάρα πολύ. Είχαμε κάποια βιωματικά διαδικτυακά σεμινάρια, στα οποία τα παιδιά έμαθαν πώς να δουλεύουν το σενάριο, έγραψαν μόνοι τους διαλόγους στο ντοκιμαντέρ, γυρίσαμε όλη την πόλη, πήραμε φωτογραφίες. Επέλεξαν οι ίδιοι τα πλάνα τους. Αυτό έγινε μέσα στο μάθημα της ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανη για αυτά τα παιδιά. Δούλεψαν πάρα πολύ, αφιέρωσαν χρόνο από τις δραστηριότητές τους και πλέον ολοκληρώνονται σήμερα τα γυρίσματα και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Στην αρχή τα παιδιά ήταν διστακτικά και είναι πολύ σημαντικό το ότι πολλά παιδιά που ήταν μαζεμένα, λίγο πιο συνεσταλμένα, ανοίχτηκαν και είδαμε ρόλους, ας πούμε, που διαφορετικά τα παιδιά και τα ίδια δεν θα ξέρανε ότι έχουν το ταλέντο. Ηχολήπτες, μελλοντικοί σίγουρα, κάμεραμάν, ηθοποιοί. Παιδιά ξεδίπλωσαν πραγματικά, τα ίδια τα παιδιά δεν το πίστευαν. Το πρόγραμμα αποτελείται από διαδραστικά εργαστήρια ντοκιμαντέρ και εξαήμερα γυρίσματα, το αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η δημιουργία 2 συμμετοχικών ντοκιμαντέρ από τους ίδιους τους εφήβους σε συνεργασία με τους εμψυχωτές, η δημιουργία ενός site για την ανάρτηση των ντοκιμαντέρ και
και ενός διαδικτυακού εορτασμού λήξης. Στη διαδικτυακή συνάντηση λήξης θα γίνει προβολή των ντοκιμαντέρ καθώς και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με στόχο τη δημιουργία μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ των παιδιών. Αφετηρία θα αποτελέσουν η ελληνική λογοτεχνία, τα εικαστικά έργα, δημοσιεύσεις στον τύπο, συγχρονικό φωτογραφικό υλικό και μελέτες. Η συνεργασία είναι καταπληκτική. Τα παιδιά του Τετάρτου ΕΠΑΛ είναι υπέροχα, συνεργάσιμα, δημιουργικά. Μας δίνεται η ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα να δώσουμε καλές πρακτικές κινηματογράφησης και storytelling στα παιδιά, ένα εργαλείο για να το χρησιμοποιήσουν όπου θέλουν μετά. Άλλωστε, η εικόνα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Οπότε το να ξέρουν κάποια πράγματα θα τους βοηθήσει και αργότερα. Και τους δίνουμε και την ευκαιρία να μιλήσουν για τον εαυτό τους, να εκφραστούν και να δουν λιγάκι και την πόλη τους, τον τόπο τους, με ένα άλλο μάτι. Το πρόγραμμα, εκτός από την Αλεξανδρούπολη, έχει πάει και στη Χίο. Ήδη έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα εκεί και σήμερα είναι η τελευταία μέρα στην Αλεξανδρούπολη για μας. Προς τα μέσα, μάλλον, του Δεκέμβρη θα κάνουμε μία πρεμιέρα διαδικτυακή, όπως ήταν και τα μαθήματα που έγιναν, τα διαδικτυακά μαθήματα στα παιδιά. Θα γίνει μία μέρα η πρεμιέρα έτσι ώστε τα παιδιά της Χίου και της Αλεξανδρούπολης να δουν μαζί αυτό που έχουν δημιουργήσει, γιατί από όλα τα γυρίσματα θα προκύψουν δύο ταινίες μικρού μήκους, μία στη Χίου και μία στην Αλεξανδρούπολη, να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και ίσως να γίνουν και κάποιες συνεργασίες αργότερα. Άλλωστε υπάρχει ενδιαφέρον και για του χρόνου να προχωρήσει το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οργανώθηκε από την Άνασα και την Τώρα Ζαχαραπούλου. Εγώ το υλοποιώ μαζί με τον Δημήτρη Μπαμπίλη που είναι ο σκηνοθέτης. Έχω το ρόλο της κινηματογραφίστριας Μοντέρ. Μαζί με τα παιδιά μέσα από ένα κύκλο συναντήσεων διαδικτυακών φτιάχθηκε ένα σχεδίασμα σεναριακό το οποίο έχει μέσα τις ανάγκες τους και κάποια κομμάτια του τόπου. Και τώρα βρισκόμαστε εδώ στην Αλεξανδρούπολη για να υλοποιήσουμε τις σκηνές. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες, έχουμε περάσει στα διάφορα σημεία και κάποιοι κάνουν τους ηθοποιούς και κάποιοι οργανώνουν την κάμερα και τον ήχο κτλ. Και μας βρίσκεται στο σημείο των γυρισμάτων. Είναι η πρώτη σας επαφή στο κομμάτι της δουλειάς με μαθητές σε κάτι παρόμοιο? Έχετε παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν και πώς είναι η συνεργασία με τα παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω κυρίως με επαγγελματίες. Τα τελευταία χρόνια έχω κάνει κάποια πράγματα με παιδιά και φίβους. Είναι μεγάλη πρόκληση να μπορείς να μιλήσεις τη γλώσσα τους και να τους έχεις μαζί σου συνέχεια. Ωστόσο τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα και θέλουν έτσι να καταλάβουν περισσότερο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά. Δηλαδή κάμερα και ήχο, όλοι με έναν τρόπο παίζουμε. Και με ενδιαφέρει πολύ να τους μάθω τα εργαλεία, ώστε ό,τι και να κάνουν, ακόμα και στο TikTok και στο Facebook, να βάζουν πράγματα και στο Facebook, να είναι πιο δημιουργικά. Για την υλοποίηση του προγράμματος, η ομάδα Άνασα συνεργάστηκε με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, το Μουσείο Μαστίχας Χίου, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και την Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομική, δημογραφική, εκπαιδευτική, τεχνολογική και αγροτική ανάπτυξη της Θράκης αποτελεί το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής που ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται προγράμματα επιδότησης κατοικίας στο Βόρειο Εύρο, στους Δήμους Διδημοτήχου και Ορεστιάδας με την κατασκευή και διάθεση κατοικίας στο πλαίσιο θεσμοθετημένων και κρατικά υποστηριζόμενων μετοικήσεων από πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Την ενθάρρυνση χαμηλότοκων δανείων, αλλά και την επέκταση των μέτρων θετικής δράσης και σε άλλους τομείς. Ένα πλήρες σχέδιο για την οικονομική, δημογραφική, εκπαιδευτική, τεχνολογική και αγροτική ανάπτυξη της Θράκης αποτελεί το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής που ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη. Το γεγονός άλλωστε ότι πρόκειται για μόλις την τρίτη επιτροπή που ολοκληρώνει το έργο της από το 1974 δείχνει τη συντονισμένη δουλειά που έγινε υπό την προεδρία της Δώρας Μπακογιάννη, η οποία ασχολείται επισταμμένως με το θέμα της Θράκης από τις αρχές του 1990. Πολλά και σημαντικά συμπεριλαμβάνονται στις 135 σελίδες του πορίσματος. Ο βασικότερος τομέας, χωρίς να υποτιμούνται οι υπόλοιποι, είναι αναμφίβολα η εκπαίδευση, καθώς η επένδυση στο συγκεκριμένο χώρο αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη που αποτελεί το μεγάλο στόχο. Η Θράκη αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα στο κομμάτι αυτό, όπως υποδομών και κτηριακά στα μειωνοτικά γυμνάσια και λύκεια, στους ορεινούς όγκους της Ροδόπης και στα ιεροσπουδαστήρια, ειδικά στην Ξάνθη. Βασικό κομμάτι του πορίσματος αποτελεί αναβάθμιση ποιότητας διδασκαλίας και εκπαίδευσης, ρυθμίσεις που αφορούν στη μειωνοτική παιδεία και τη διασύνδεσή της με τα ανώτατα ιδρύματα.
Ενδεικτικό της νοοτροπίας του πορίσματος είναι πως προβλέπει αύξηση των θέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, ώστε αφενός να μπει φρένο στη δημογραφική πτώση της περιοχής, αφετέρου να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των μειονοτήτων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές, που στόχο έχουν τη μείωση των σχολικών διαρροών και την καλύτερη στήριξη των μαθητών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το πόρισμα αναφέρεται και στο θέμα της μουφτίας, η οποία παραμένει δημόσια αρχή. Ο δεύτερος άξονας που αφορούσε στο αναπτυξιακό κομμάτι και διαμορφώθηκε υπό την ευθύνη του βουλευτή Βορείου τομέα Δημήτρη Κερίδη, προβλέπει μεταξύ άλλων την αναδιαμόρφωση του πρωτογενούς τομέα της Θράκης αλλά και τη δημογραφική ενίσχυση των συνόρων που παρουσιάζουν μεγάλη αρέωση πληθυσμού με ευνοϊκές πολιτικές. Η αναβάθμιση των σχολείων, της εκπαίδευσης, ο ρόλος του Δημοκριτίου εμπλέκεται κατ' εξοχήν στο ζήτημα της ανάπτυξης και η ανάπτυξη είναι μια έννοια, όπως τη λέμε, ολιστική, που δεν περιλαμβάνει μόνο επενδύσεις σε υποδομές, σε λιμάνια, σε δρόμους, μια παραδοσιακή έτσι προσέγγιση, αλλά βεβαίως στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της γνώσης περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα. Άρα το πόσο ελκυστικό είναι το περιβάλλον, το πόσο προσελκύει, το πόσο λύνει προβλήματα για τη μειονότητα και τις σχέσεις της με την πλειονότητα, είναι κατεξοχήν και ζήτημα αναπτυξιακό. Τα δύο εμπλέκονται από την φύση τους. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται προγράμματα επιδότησης κατοικίας και στον Βόρειο Εύρο και ειδικότερα στους Δήμους Δηδημοτήχου και Ορεστιάδας, με την κατασκευή και διάθεση κατοικίας στο πλαίσιο θεσμοθετημένων και κρατικά υποστηριζόμενων μετοικήσεων από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, την ενθάρρυνση χαμηλότοκων δανείων αλλά και την επέκταση των μέτρων θετικής δράσης και σε άλλους τομείς, όπως τις διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο, την αστυνομία, τη συνορία φυλακή, τη δασοφυλακή, με προσλήψεις εμπειρογνωμόνων, με την προβλεπόμενη διαδικασία στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι λίγο διαφορετικά από άλλες χρονιές στην πόλη της Ορεστιάδας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι φωταγωγήσεις των δέντρων σε όλους τους οικισμούς, ωστόσο δεν θα υπάρξει συγκέντρωση κόσμου. Με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο της Ορεστιάδας για τα φετινά Χριστούγεννα. Πήραμε την όρημη, θεωρούμε, απόφαση να αναβάλουμε όλες τις εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Θα γίνουν οι φωταγωγήσεις και εδώ στην Ορεστιάδα αλλά και σε όλες τις τοπικές κοινότητες και τα ανάλογα δέντρα, χωρίς όμως την παρουσία του κόσμου. Σύμφωνα με τον κύριο Μαυρίδη, οι μόνες εκδηλώσεις τις οποίες θα μπορεί να παραστεί κοινό θα είναι 5 θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις για τα παιδιά της Ορεστιάδας. Έχουμε προγραμματίσει, επειδή εκεί μπορούμε να το ελέγξουμε, 5 εορταστικές εκδηλώσεις, οι 4 θα αφορούν μόνο μικρά παιδιά, μέσα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας, που εκεί μπορούμε να ελέγξουμε την τήρηση των μέτρων και τον περιορισμένο αριθμό των 125 ατόμων, με σειρά προτεραιότητας, έτσι ώστε τουλάχιστον οι μικροί μας φίλοι να μην στερηθούν από κάποιες θεατρικές παραστάσεις που θα γίνουν και κάποιες μουσικοχορευτικές. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας από την πλευρά του ζητά την κατανόηση του κόσμου, καθώς τα ενεργά κρούσματα στην πόλη ξεπερνούν τα 400. Το MyEFCA Live επεκτείνεται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία και αποτελεί προϊόν της συνεργασίας τελεχών του EFCA, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποιες υπηρεσίες θα μπορούν να απολαμβάνουν από το σπίτι ή το γραφείο τους οι κάτοικοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη γεωγραφική επέκταση του MyEFCA Live προχωρούν τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα η δυνατότητα εξαποστάσεως εξυπηρέτησης του πολίτη από υπάλληλο του EFCA μέσω βίντεο κλήσης καλύπτει πλέον γεωγραφικά τους κατοίκους περιοχών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα στο MyEFCA Live εντάσσονται οι εξής περιοχές. Από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Υπενθυμίζεται ότι το MyEFCA Live αποτελεί προϊόν της συνεργασίας τελεχών του EFCA, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έχει αναπτύξει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και για άλλους φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου.
Τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο Ιούλιο και επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια με έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές. Μέσω της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες και ιδιαίτερα σε κατοίκους ορεινών, νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και σε άτομα με αναπηρία να εξυπηρετούνται με βίντεο κλήση από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς την ανάγκη να μετακινηθούν σε υποκατάστημα του ΙΕΦΚΑ. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας και διευκολύνουν σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών με τον ΙΕΦΚΑ ανέρχονται σε 16 και είναι οι ακόλουθες: επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, ηλεκτρονική αίτηση εξόδων κηδείας, βεβαίωση ασφάλισης, αλλαγή στοιχείων μητρώου, ασφαλιστική ικανότητα, παραλαβή απόφαση ΚΕΠΑ, απογραφή ασφαλισμένου, έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, βεβαίωση απογραφής, αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης, παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης, βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς, βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για μη μισθωτούς, διεκπαιρέωση αιτήματος για χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ενσύμων, διεκπαιρέωση αιτήματος για την έκδοση απογραφικού δελτίου αγροτών. Σε συζήτηση θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσω μέσω Skype τον κύριο Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, το νεοειδρυθέν αυτό κόμμα που προέκυψε πριν από λίγες μέρες. Κύριε Εμφιετζόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε κοντά μας, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψή σας γενικότερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα επισκεφτείτε και την δική μας περιοχή και τον Εύρο ειδικότερα. Και θέλω να ρωτήσω φυσικά πώς πήρατε την απόφαση να ιδρύσετε το κόμμα αυτό. Η απόφαση την οποία πήραμε είναι διότι οι συνθήκες πλέον είναι κρίσιμες. Τα πολιτικά κόμματα τα οποία βρίσκονται στη Βουλή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της πατρίδας και τα εθνικά και τα οικονομικά. Έρχονται μεγάλα εθνικά προβλήματα, μια προσπάθεια να δημιουργηθεί και να υπογραφεί μια συμφωνία τύπου Πρέσπες και στο Αιγαίο, την οποία πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε. Συνεχεία, μέχρι τώρα δεν έχει επεκταθεί τα χωρικά μας σύνδετα στα 12 μίλια. Γι' αυτό η καθυστέρηση αυτή επίσης εγκυμονεί σοβαρότερους κινδύνους. Επίσης δεν έχουμε ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, κηρύξει την ΑΟΣ μας, με αποτέλεσμα να έχουμε τουρκολιβικά μνημόνια και βέβαια γαλάζιες πατρίδες. Και το οικονομικό θέμα, τα θέματα της οικονομίας δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση, ούτε αυτή η Βουλή, ούτε τα άλλα κόμματα. Πάμε σε έναν πληθωρισμό, πράσινο πληθωρισμό, ο οποίος θα επιφέρει τεράστιες καταστροφές στην πατρίδα μας. Το χειμώνα δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να γλιτώσουμε ένα blackout. Η ταχεία, η υπερταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια χωρίς εξέταση των συνθηκών, των ελληνικών συνθηκών, με κλείσιμο των λιμνητικών μονάδων, μας οδηγεί πλέον και σε ακριβή ενέργεια, διότι θα πρέπει να εισάγουμε πανάκριβο φυσικό αέριο, αλλά και σε κίνδυνο blackout, διότι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά δεν μπορεί να έχουν παραγωγή όταν δεν υπάρχει άνεμος ή δεν υπάρχει ήλιος. Κύριε Εμφιετζόγλου, η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση τι πρεσβεύει τη δεδομένη χρονική στιγμή? Τα θέματα τα εθνικά πρεσβεύει ότι πρέπει να κηρύξουμε άμεσα τα 12 μίλια, θα πρέπει να κηρύξουμε την ΑΟΣ μας, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας σύνδετα στα 12 μίλια, να κάνουμε συμφωνία οριοθέτησης με την Κύπρο, την οποία είχαν προτείνει παλαιότερα οι Κύπροι και δεν εδέχτηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, και στα θέματα τα οικονομικά να μην κλείσουμε τις μονάδες του Λιγνίτη, για να μπορούσαμε να έχουμε ενέργεια και φθηνότερη,
αλλά και σταθερή, να μην έχουμε έλλειμμα που να δημιουργήσει πρόβλημα στην ευστάθεια του δικτύου. Επίσης, να μην επιτρέψουμε την συνεχή πώληση των πάντων στους ξένους. Δεν έχει μείνει πλέον επιχείρηση σοβαρή η οποία δεν έχει πουληθεί στους ξένους. Δεν έχει μείνει περιοχή η οποία να έχει ξεπουληθεί στους ξένους. Να σας πάω λοιπόν στη δική μας επιχειρήσεις και περιοχή. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη μεγάλη ζημιά και σε λίγο το χειμώνα θα έχουν πολλές καταστροφές. Να πάμε λίγο στη δική μας περιοχή, κύριε Βιατζόγλου. Την ελληνική παραγωγή και όχι την τους ολίγους εκείνους οι οποίοι παίρνουν και τα έργα τα πολλά και δεν αφήνουν κανέναν άλλον να δουλέψει σε όλη την επαρχία και σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε λίγο στη Θράκη τώρα, την οποία πρόκειται να επισκεφτείτε το επόμενο διάστημα και την οποία επίσης λόγω της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ασφαλώς θέλω να σας ρωτήσω ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή που βρίσκεται εν μέσω και εξελίξεων συνεχών. Βεβαίως θα αναφερθώ λεπτομερώς στη Θράκη, την οποία έχω στην καρδιά μου και την οποία γνωρίζω και θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε. Όχι μονάχα λόγια, όπως συνήθως έργα. Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν, θεωρείτε, την περιοχή? Το πρώτο ζήτημα είναι ότι η περιοχή είναι παραμελημένη και έχει πρόβλημα διότι τα νέα παιδιά είναι απαγοητευμένα, φεύγουν από την περιοχή και ψάχνουν να βρουν αλλού δουλειές, ιδιαίτερα τον Εύρο. Αν προχωρήσει κανείς σε αυτά, ξέρετε καλύτερα, αλλά τα λέω για να τα ακούσουν και άλλοι που δεν τα ακούνε. Το δημογραφικό δηλαδή λέτε ότι είναι το πρώτο θέμα το οποίο θέτουμε είναι το δημογραφικό, το οποίο βέβαια συνδέεται με την ανάπτυξη και με ιδιαίτερα μέτρα στα σύνορα. Το δεύτερο είναι η παιδεία, η οποία πλέον όσο πάντα χρόνια χάνει τον εθνικό της σκοπό, γίνεται μία απονευροποιημένη διεθνίστικη παιδεία και ουσιαστικά χάνουν τα παιδιά μας την γνώση, τη σωστή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Γινόμαστε πλέον μέρος της παγκοσμιοποίησης εις βάρος της εθνικής μας ταυτότητας. Κύριε Μφιετζόγλου, το πρόγραμμά σας ποιο θα είναι ακριβώς τις επόμενες ημέρες? Ξεκινάτε, αν δεν απατώμε, από την Καβάλα και καταλήγετε στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινάμε την Κυριακή από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχεία Καβάλα την Κυριακή, Δευτέρα Ξάνθη και Κομοτηνή και Τρίτη Αλεξανδρούπολη. Όπου θα έχετε συναντήσεις, θα συνομιλήσετε με κόσμο, με φορείς? Είναι η πρώτη μας αυτή περιοδία αφορά τον τύπο και την τηλεόραση. Να ενημερωθεί ο τύπος και η τηλεόραση σχετικά με τους σκοπούς μας, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και να το θέσουμε, το γνωρίσουμε στον κόσμο. Σε συνέχεια, σε άλλες επισκέψεις μου θα υπάρχουν επαφές και με τους φορείς και με όσους πολίτες θέλουν να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας, διότι ο σκοπός μας είναι να φέρουμε τους νέους μπροστά, να φέρουμε και εκείνους που φύγαν έξω με τα μνημόνια πίσω στην πατρίδα και να δώσουμε τη δυνατότητα και σε όλα τα ακριτικά μέρη να αναπτυχθούν, να μην μαραζώσουν όπως μαραζώνουν, να μην γυρίσουν οι επιχειρήσεις μέσα στην Ελλάδα, όχι να όλες οι επιχειρήσεις φύγανε από τη Μακεδονία και τη Θράκη και πήγανε βόρεια σε άλλες χώρες και έμεινε η Βόρεια Ελλάδα έμεινε χωρίς βιομηχανίες και χωρίς θέσεις εργασίας.
Να σας ευχαριστήσω ακόμα πολύ στο σημείο αυτό. Θα σας ζητήσω να ολοκληρώσετε με αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, στέλνω ένα θερμό χαιρετισμό και μία πρόσκληση για πατριωτική ένωση, για το καλό της πατρίδας, χωρίς περιορισμούς, ανεξαρτήτως προτιμήσεων κομμάτων ή οτιδήποτε. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε πατριώτες ή δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε κανέναν εκβιασμό και το μόνο που έχουμε σαν φιλοδοξία είναι να βοηθήσουμε την πατρίδα και στα εθνικά και στα οικονομικά της προβλήματα. Κύριε Μεμφιετζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Παρακαλώ και εγώ ευχαριστώ. Πέντε συνολικά αστυνομικά μέγαρα πρόκειται να πάρουν σάρκα και οστά σε πρόσφατη σύσκεψη του αρμόδιου Υπουργείου και των λοιπόν φορέων που συμμετέχουν στα εν λόγω έργα. Συζητήθηκε η πορεία του έργου μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση κτηρίων στέγασης υπηρεσιών πέντε αστυνομικών διευθύνσεων μέσως ΔΙΤ. Πρόκειται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις των αστυνομικών διευθύνσεων Αχαΐας, Καρδίτσας, Βέρειας, Λευκάδας και Αλεξανδρούπολης. Η δημοπράτηση τις επόμενες ημέρες του νέου αστυνομικού μεγάρου της Αλεξανδρούπολης ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν κατά την πρόσφατη διαζώση σε επαφή τους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση. Πράγματι, προχθές δημοπρατήθηκαν πέντε νέα κτίρια στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά είναι και το κτίριο της Αλεξανδρούπολης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τζουβάλας και ο Γενικός Γραμματέας ΔΙΤ Ορέστης Καβαλάκης και κατά τη διάρκεια της συζητήθηκε η πορεία του έργου μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση κτιρίων στέγασης υπηρεσιών πέντε αστυνομικών διευθύνσεων μέσως ΔΙΤ. Πρόκειται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις των αστυνομικών διευθύνσεων Αχαΐας, Καρδίτσας, Βέρειας, Λευκάδας και Αλεξανδρούπολης. Πιστεύω ότι το όνειρο που κάναμε όλοι μας και οι αγώνες ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης για την ανέγερση νέου κτηρίου αρχίζει να υλοποιείται και είναι πάρα πολύ θετικό τόσο για την πόλη αλλά τόσο όσο και για τους συναδέλφους αστυνομικούς που θα καταφέρουν να φύγουν από αυτό το ερείπιο και να εγκατασταθούν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον. Για τα πέντε συγκεκριμένα έργα εντός των προσεχών ημερών ολοκληρώνεται η διαδικασία και ξεκινάει η δημοπράτησή τους. Επίσης έγινε συζήτηση και για τα έργα που οι φάκελοι τους βρίσκονται στο στάδιο της ορίμανσης για να μπορέσουν να ενταχθούν στα ΣΔΙΤ. Με γνώμονα την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, ο κοινωνιολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Στεφανίδης, συνομίλησε με τον Σάκη Σταυρίδη στην εκπομπή Εξελίξεις και μαζί συζήτησαν τόσο για την προσφορά των συμβουλευτικών κέντρων, όσο και για τη συχνότητα των φαινομένων βίας στην καθημερινή μας ζωή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Εξελίξεις με τον Σάκη Σταυρίδη, ο κοινωνιολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Στεφανίδης. Η βία αυτή οφείλεται κυρίως στις έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν για το ρόλο που καλείται να παίξει ένας άντρας και μια γυναίκα ανάλογα με το φύλο. Οπότε είδαν ότι αυτά τα έμφυλα στερεότυπα είναι πιο ισχυρά και πιο ανθεκτικά στις ακριτικές περιοχές. Οπότε, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, έτσι και στην Κρήτη, στα νησιά, στην Καστοριά, αυτές οι περιοχές έχουν άμεση ανάγκη από την ύπαρξη συμβουλευτικών κέντρων. Και γι' αυτό η Γενική Γραμματεία ίδρυσε, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 43 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι είναι σαν, απλώνεται σαν ένα δίχτυ προστασίας, ούτως ώστε όποια γυναίκα, όπου και αν βρίσκεται, να μπορεί να λαμβάνει τη στήριξη που χρειάζεται. Και βλέπουμε ότι όντως καλώς έγιναν αυτές οι δομές. Γιατί μετά από 8 χρόνια λειτουργίας βλέπουμε την αναγκαιότητα, βλέπουμε τις γυναίκες πόσο το έχουν ανάγκη. Εκατοντάδες γυναίκες από την Αλεξανδρούπολη αλλά και την ευρύτερη περιοχή μας έχουν εμπιστευτεί, έχουν σπάσει τη σιωπή τους, έχουν έρθει σε εμάς. Ο κύριος Στεφανίδης μίλησε για τη σπουδαιότητα της ίδρυσης των συμβουλευτικών κέντρων ανά τη χώρα, ενώ εξήγησε ότι η έμφυλη βία βρίσκεται καθημερινά γύρω μας υπό διάφορες μορφές, με αποκορύφωμα την ανθρωποκτονία και ειδικότερα τη γυναικοκτονία. Σε καθημερινό επίπεδο, κάθε μέρα δηλαδή, στον πολιτισμένο, ας πούμε, σε εισαγωγικά κόσμο μας, 137 γυναίκες έχουν την κατάληξη της κοπέλας που είδαμε στο βίντεο. Δηλαδή, δολοφονούνται από συζύγους ή συντρόφους μέσα στην οικία τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό
Και ο όρος γυναικοκτονία δεν νομίζω ότι βγήκε τυχαία. Δηλαδή βγήκε από την αναγκαιότητα να υπάρξει ένας όρος εξειδικευμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίζουμε και να το αναφέρουμε κάθε φορά. Γιατί μόνο έτσι πραγματικά μπορούμε να αναδείξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι κι αν ο κόσμος μαστίζεται από την πανδημία, πέρασε καιρός και όπως όλα δείχνουν, η κούραση των μέτρων οδηγεί στην αντίδραση. Έτσι, οι Αλεξανδρουπολίτες βρίσκονται στη διαδικασία ανέβρεσης τουριστικών προορισμών για τα φετινά Χριστούγεννα. Έντονο είναι το ενδιαφέρον των Αλεξανδρουπολιτών για μια όμορφη αλλά πάνω από όλα ασφαλή απόδραση για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό που διαπιστώνουμε εμείς με το πελατολόγιο μας και τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στα γραφεία, στα τουριστικά γραφεία για να ενημερωθούν για τις εκδρομές των Χριστουγέννων, είναι καταρχήν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον διότι όλο το προηγούμενο διάστημα η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ήταν αρκετά μαγκωμένος και δυσκολευόταν πάρα πολύ να μετακινηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Κασαπίδη, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι για τους προορισμούς του εξωτερικού, καθώς ήδη χώρες της Ευρώπης έχουν μπει σε καθεστώς lockdown προκειμένου να σώσουν τα φετινά Χριστούγεννα. Και εδώ αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, όπου διαρκώς αλλάζουν τα πρωτόκολλα, αλλάζουν κυρίως στο κομμάτι του εξωτερικού, ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε κρατήσεις και στην Αυστρία, που κυριαρχεί για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Τώρα βλέπουμε μας πάει πάλι λίγο πίσω με το πρόσχερο lockdown που έχουν για 20 ημέρες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα έχει ολοκληρωθεί για τις 13 Δεκεμβρίου και μετά θα είναι πάλι ανοιχτή. Εμείς προσπαθούμε βέβαια πάντα με γνώμονα φέτος, ειδικά με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών, να δημιουργούμε μικρά γκρουπάκια, ολιγομελή γκρουπάκια, έτσι ώστε να επισκεφθούν προορισμός και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Όπως δείχνουν τα πράγματα, οι Αλεξανδρουπολίτες, αλλά και όχι μόνο, ίσως επιλέξουν να ταξιδέψουν στους καταπληκτικούς χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας, όπου και θα νιώθουν περισσότερο ασφαλείς. Το δικό της μήνυμα για τη σωστή οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε όλοι ως πολίτες έστειλε μέσα από την εκπομπή «Δικοί μας άνθρωποι» το μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου SOS Τροχιά Εγκλήματα Μέρη Γοδοσίδου, αφηγούμενη μεταξύ άλλων τη δική της εμπειρία ζωής. Με αφορμή την εβδομάδα μνήμης θυμάτων τροχαίων, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Δικοί μας άνθρωποι» το μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα Μέρη Γοδοσίδου. Η κυρία Γοδοσίδου αφηγήθηκε τη δική της προσωπική ιστορία απώλειας του εγγονού της σε τροχαίο, στο οποίο η ίδια μαζί με τους γονείς του παιδιού ήταν παρούσα πριν από 13 χρόνια. Πηγαίναμε σε γάμο, δυστυχώς. Σταματήσαμε για λεπτά, δευτερόλεπτα μπορώ να πω, γιατί τα λεπτά έγιναν μετά ώρες. Αβάσακτες. Δεν κάναμε στάθμευση, κάναμε μία στάση για να κατέβει να πάρει ένα μπουκάλι νερό που είχαμε πίσω στο αυτοκίνητο. Και την ώρα εκείνη έρχεται σαν καμικάζι από πίσω ένα αυτοκίνητο και χτυπάει το παιδί πίσω, του κόβει τα πόδια, το πετάει στην άκρη και δεν καταλάβαμε τίποτα το τι έγινε. Ήταν τόσο τρομερό, τόσο ακαριαίο, τόσο δυνατό που ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, εννοείται. Η κυρία Γοδοσίδου ήθελε να περάσει το δικό της μήνυμα μέσα από την εκπομπή. Και αυτό ήταν η σωστή οδηγική συμπεριφορά που οφείλουμε όλοι ως πολίτες να έχουμε. Πρέπει να προσέχουν, να προσέχουν, να προσέχουν. Όταν οδηγεί κανείς, πρέπει να προσέχεις για το μπρος, πίσω, αριστερά και δεξιά, σαν να μην υπάρχει άλλος οδηγός καλός. Πρέπει να προσέχεις εσύ τη ζώνη σου, το κράνος αν είσαι μοτοκλειστής, ποδηλάτες, οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή, αυτές οι τράσεις εμείς που κάνουμε και προσπαθούμε, το οδικό δίκτυο, η ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη, οι διαβάσεις, οι ποδηλατόδρομοι, όλα αυτά είναι μέσα στη δράση μας και μας αρέσει που, αν θέλετε, αισθανόμαστε ότι κάνουμε ένα έργο. Μικρό μεν, ένα λιθαράκι κι εμείς. Ένα λιθαράκι στην κοινωνία. Ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την εγκατάσταση του συστήματος PET scan. Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα η συγκεκριμένη υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για τους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι μέχρι τώρα έπρεπε να μετακινηθούν σε ιδιωτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης για τις αντίστοιχες εξετάσεις. Μία σημαντική εξέλιξη στη μάχη κατά του καρκίνου αποτελεί η εγκατάσταση του συστήματος PET scan στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει να πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη απεικονιστική μέθοδο ανίχνευσης και των μικρότερων εστιών μεταστατικού καρκίνου, που συμβάλλει στη διάγνωση,
την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και τον ακριβέστερο σχεδιασμό των πεδίων ακτινοθεραπείας ενάντια στον καρκίνο. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το κόστος του ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Κοιτάξτε, έχουμε υπογράψει τις τελευταίες μέρες τη σύμβαση με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το PET scan. Μέσα στη βδομάδα, νομίζω σε την επόμενη Δευτέρα, η εταιρεία θα είναι εδώ να ξεκινήσουν οι εργασίες, να διαμορφωθεί ο χώρος και με το καλό να έρθει και να εγκατασταθεί και το PET scan. Ο κύριος Ρούφος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ευαισθησία που δείχνει όσον αφορά τις ελλείψεις στο νοσοκομείο και τις δωρεές για ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό και εξήγησε τη μεγάλη σημασία του νέου συστήματος για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πάρα πολλές εξετάσεις δεν γινόταν στα περιφερειακά νοσοκομεία. Από αυτή την άποψη είμαστε όλοι ευτυχείς και όλοι οι πολίτες της περιοχής μας που έχουμε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη εξοπλισμένο σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς βρίσκεται και η πόλη του Δηδημοτήχου. Το Δηδημότυχο φοράει τα καλά του και φωτίζει κάθε γωνιά της πόλης με τη φωταγώγηση να έχει προγραμματιστεί για μετά τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ στην περιοχή θα βρεθεί αντιπροσωπεία του Δήμου Καζανλάκ της Βουλγαρίας. Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και το Δηδημότυχο του Εύρου. Από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν τα συνεργεία του Δήμου να τοποθετούν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια κατά μήκος των δρόμων της πόλης των Κάστρων και να χαρίζουν χαμόγελα σε όλους. Σε χριστουγεννιάτικους πλέον ρυθμούς και το Δηδημότυχο, καθώς ήδη έχουν στολιστεί πλατείες αλλά και κεντρικοί δρόμοι. Πάντως, η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει από τον Δήμαρχο Ρομίλο Χατζηγιάνογλου μετά τις 15 Δεκεμβρίου, σε ημέρα κατά την οποία θα παραστούν στην εκδήλωση μέλη αντιπροσωπείας του Δήμου Καζανλάκ της Βουλγαρίας με τον Μητροπολίτη της περιοχής. Έτσι και παρά το γεγονός πως ο Δήμος της Βουλγαρίας αδελφοποιήθηκε προσφάτως με το Δήμο του Δηδημοτήχου, αναμένεται να γίνει και ανάλογη αδελφοποίηση αντίστροφα. Οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας συνέταξαν και απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, και καταγγέλουν ότι δεν τηρούνται τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ζητώντας άμεσα να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια όλων. Οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας με κοινή τους επιστολή προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, καταγγέλουν ότι δεν τηρούνται τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια όλων. Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, διαταγές που κοινοποιήθηκαν στις διευθύνσεις αστυνομίας της χώρας και που προβλέπουν συγκεκριμένα υγειονομικά μέτρα, δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί. Και αναφέρουν χαρακτηριστικά: παρότι όμως παρήλθε χρονικό διάστημα 20 μηνών από την πρώτη διαταγή σας και παρότι ακολούθησαν και επόμενες σχετικές διαταγές σας, τις οποίες επαναλαμβάνετε κάθε φορά συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους παραλήπτες των διαταγών σας, δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία συμμόρφωση με τα διατασσόμενα σε αυτές. Αλλά και με την οδηγία του ΕΟΔΗ από την 7η Μαΐου του 2020 για καταστήματα κράτησης δεν υπήρξε, με αποτέλεσμα κρατούμενοι, είτε συλληφθέντες στα πλαίσια αυτοφόρου, είτε παράτυποι μετανάστες, είτε μεταγόμενοι από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες ή καταστήματα κράτησης να εισέρχονται προς κράτηση και να κρατούνται στα κρατητήριά μας χωρίς να γίνεται προηγούμενη λήψη φαρεγγικού δείγματος, χωρίς να υπάρξουν ειδικοί προκαθορισμένοι χώροι απομόνωσης νεοεισερχόμενων και ούτε καν χώροι καραντίνας. Δεδομένου του ιδιαίτερα μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε όλος διόλου άπρακτο από πλευράς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς να υπάρξει παραμικρή ενέργεια προς συμμόρφωση με τα διατασσόμενά σας και τη σχετικής με το θέμα οδηγίας του ΕΟΔΗ, εμείς στα διοικητικά συμβούλια των ενώσεών μας δεν μπορούμε παρά να εκλάβουμε το συγκεκριμένο γεγονός ως αδιαφορία άκρως επικίνδυνη για την υγεία και τις ζωές των συναδέλφων που εκπροσωπούμε και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων. Στον επίλογο της επιστολής, οι ενώσεις ζητούν την παρέμβαση του αρχηγού ώστε να υπάρξει άμεση συμμόρφωση. Στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με τη μορφή ομιλιών από το σωματείο Believe που αφορούν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Οι ιδρυτές του σωματείου μίλησαν στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης για το εγχείρημά τους που ξεκίνησε το 2019.
Εκδήλωση με τη μορφή ενημέρωσης για την εξωσωματική γονιμοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα της Παρασκευής στο Δημοτικό Θέατρο. Η εκδήλωση έγινε από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Believe που ιδρύθηκε το 2019 και έχει ως κύριο σκοπό να βοηθήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Βρισκόμαστε εδώ για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να ενημερώσουμε τον κόσμο για την υπογονιμότητα και την υπογεννητικότητα και να δώσουμε οδηγίες για το πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί, να βάλουμε το λιθαράκι μας δηλαδή στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος που μαστίζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά γενικά όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Δεύτερο και κυριότερο, για να πούμε στον κόσμο ότι το σωματείο μας παρέχει δωρεάν θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης σε υπογόνιμα ζευγάρια, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτό το μεγάλο κόστος. Και ελπίζουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση σήμερα και αύριο στην Αριστιάδα να προσελκύσουμε κόσμο που χρειάζεται την βοήθειά μας και δεν μπορεί να την έχει με άλλο τρόπο, να κάνει παιδιά και να λύσουμε το πρόβλημά τους και να τους χαρίσουμε το όνειρο της οικογένειας. Το όραμα των ιδρυτών του σωματείου είναι η μείωση της υπογονιμότητας, η κατάκτηση του ονείρου της οικογένειας από όλο και περισσότερα ζευγάρια στην Ελλάδα, η υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων και η συμβολή σε ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα υπογονιμότητας. Για αυτούς τους λόγους πραγματοποιήθηκαν δύο ομιλίες προς το ευρύ κοινό, το απόγευμα της Παρασκευής στην Αλεξανδρούπολη και το απόγευμα του Σαββάτου στην Ορεστιάδα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι σήμερα που βρισκόμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ για τη δημητική πρόσκληση στην πόλη σας. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε και να μάθει ο κόσμος ότι από το 2019 λειτουργεί ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για θέματα δημογραφικού και υπογονιμότητας και να βοηθήσει υπογόνιμα ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη, ούτως ώστε να μπορέσει να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, τη δημιουργία μιας οικογένειας. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα